Γεράσιμος Ελιφιζάτος, ένα τόσο αμφισβητούμενο θέμα. Ρομπότ. Τελικά το ρομπότ είναι ένα εργαλείο marketing ή είναι πρόοδος επιστήμης. Τελικά, πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι η λαπαροσκοπική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Ριζική προστατεκτομία, σηκώσω το χέρι. Λίγοι. Πόσοι πιστεύετε ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από τη λαπαροσκοπική. Πολύ περισσότεροι. Οι μισοί. Είσαστε ήδη πεισμένοι. Έχουν δίκαιο οι περισσότεροι, Γεράσιμε. Πριν κάνεις την ερώτηση όμως, πόσοι πιστεύουν ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Βέβαια. Πόσοι πιστεύετε ότι η ρομποτική είναι καλύτερη από την ανοιχτή. Λοιπόν, ρομποτική ριζική προστατεκτομή, καλύτερη εναλλακτική χειρουργική επιλογή ή προϊόν μάρκετινγκ. Είχα τελειώσει την ομιλία και την είχα στείλει στον κύριο Χατζηχρήστου και μου λέει μπες και μέσα στο site της Intuitive να δεις τι γράφουνε, δεν το είχα κάνει. Και βεβαίως το site ξεκινάει με μια πολύ ωραία φωτογραφία και ακριβώς από κάτω με μεγάλα γράμματα λέει ότι η ρομποτική ριζική προστατεκτομή είναι σαφώς καλύτερη, διότι προσφέρει καλύτερο έλεγχο του καρκίνου. Έχει δείξει, λέει, η βιβλιογραφία ότι οι επεμβάσεις που γίνονται με το ρομπότ έχουν λιγότερα θετικά χειρουργικά όρια. Οι ασθενείς έχουν σαφώς καλύτερη στήση μετά τη ρομποτική ριζική και έχουν λιγότερες πιθανότητες να έχουν ακράτεια, μια επιπλοκή την οποία φοβόμαστε όλοι οι ουρολόγοι. Και πιο κάτω με μικρότερα γράμματα και δίπλα βλέπετε από κάθε γραμμή έχει και τις βιβλιογραφίες που στηρίζει αυτά τα οποία λέει. Λιγότερη παραμονή στο νοσοκομείο, λιγότερη απώλεια αίματος, μικρότερη πιθανότητα για μετάγγιση, λιγότερες επιπλοκές, μικρότερη πιθανότητα να έχουμε φλεγμονή στην τομή, λιγότερες μέρες με καθετήρα, λιγότερος πόνος, πιο γρήγορη ανάκαμψη και επιστροφή στη φυσιολογική ζωή πολύ πιο γρήγορα. Όλα λοιπόν πολύ καλύτερα από τη ρομποτική σε σχέση με την ανοιχτή. Το πρώτο πράγμα το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι πήγα να δω αυτές τις βιβλιογραφικές παραπομπές και το 95% είναι από άρθρα στο British Journal of Urology, στο Journal of Robotic Surgery, το οποίο δεν το ήξερα, δεν υπάρχει στο PubMed. Και το πρώτο μου ερώτημα που μου έκανε εντύπωση είναι πώς και δεν έχει μια αμερικάνικη εταιρεία για μια τεχνική η οποία έχει εξαπλωθεί στην Αμερική, πώς δεν έχει βιβλιογραφία στο Journal of Urology και στο European Urology. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, υπήρχε ένα πολύ ωραίο review στο European Urology που είχε σχεδόν ένα παρόμοιο θέμα με αυτό το οποίο συζητάμε, marketing versus science. Και το συμπέρασμα αυτής της μελέτης ήταν ότι ο φόβος είναι το κυρίαρχο στοιχείο της διαφημιστικής στρατηγικής της ιατρικής βιομηχανίας. Οι μεν ασθενείς φοβούνται ότι αν δεν εφαρμόσουν απάνω τους την καινούρια τεχνολογία θα έχουν όλες τις παρενέργειες, αλλά και οι γιατροί ταυτόχρονα φοβούνται ότι αν δεν αφομοιώσουν αυτή την καινούρια τεχνολογία θα μείνουν έξω από το παιχνίδι. Ας πάμε όμως ένα βήμα πίσω. Είμαι σίγουρος ότι όλοι σας κάθε μέρα έρχεστε αντιμέτωποι με τον άρρωστο, ο οποίος μπαίνει μέσα στο γραφείο, σας και μόλις έχει πάρει την απάντηση της ιστολογικής από τη βιοψία, όπου έχει διαγνωστεί καρκίνος του προστάτη και εκείνη τη στιγμή ο άρρωστός σας έχει φόβο, έχει αβεβαιότητα και η γυναίκα του που κάθεται δίπλα θέλει να χειρουργηθεί χθες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι αυτή η προσπάθεια για μία βιαστική απόφαση είναι λάθος. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες έχουν αποδείξει ότι έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον ένα δίμηνο μέσα στο οποίο θα δώσουμε τη δυνατότητα στον άρρωστό μας
να πληροφορηθεί καλά όλες τις λεπτομέρειες των εναλλακτικών λύσεων και είναι λάθος να τον πιέσουμε εκείνη τη στιγμή να πάρει μια απόφαση. Και έχω κλέψει πολλά slides από τον κύριο Μητρόπουλο. Αυτό είναι ένα από τα slides που του έκλαψα που μου αρέσει πολύ. Πού το βρήκε δεν ξέρω. Υπάρχει ένα μεγάλο στέλεχος εταιρείας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εντοπισμένο καρκίνο και γράφοντας μετά τις εντυπώσεις του από την εμπειρία την οποία είχε, λέει ότι κανένας άρρωστος δεν θα πρέπει να οδηγηθεί γρήγορα σε μία βιαστική απόφαση, ακόμα και αν η αναμονή για το φιλικό Νταβίντσι της γειτονιάς, τόσο διαδεδομένο είναι στην Αμερική, ακόμα και αν αυτή η αναμονή είναι μικρότερη από την αναμονή στο ταμείο, στο τοπικό σούπερ μάρκετ. Συνήθως σήμερα οι άρρωστοι που έρχονται στο γραφείο μας με την διάγνωση συνοδεύονται και από το γιο τους, ο οποίος είναι φοιτητής πληροφορικής στην Πάτρα και ο οποίος έχει ήδη κατεβάσει από το ίντερνετ πολλές πληροφορίες για την ριζική προστατεκτομή και για τις διάφορες εναλλακτικές θεραπείες. Και για να δούμε καταρχάς αυτές οι πληροφορίες τις οποίες βρίσκει ο γιος του ασθενούς μας, πόσο αξιόπιστες είναι. Δεν είναι αξιόπιστες. Γνωρίζουμε και έχει αποδειχθεί ότι σε γενικές γραμμές οι δημοσίως διατεθειμένες πληροφορίες δεν είναι ακριβείς, κυρίως από παράληψη στοιχείων, ενώ αρκετές φορές τάσσονται μονοσήμαντα υπέρ κάποιας άποψης. Ξέρουμε επίσης ότι η τεράστια πλειοψηφία των πληροφοριών που βρίσκουμε στο ίντερνετ δεν είναι ανάλογες με τις πληροφορίες που θα πάρουμε από τα guidelines και επίσης το YouTube δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πηγή πληροφόρησης για τους ασθενείς σωστή με προστατικό καρκίνο.